και όλα αυτά που θέλουμε να πούμε από το βράδυ της Κυριακής δηλαδή, όταν δεν έχουμε εκπομπή την επομένη του μάτς, είμαι περίεργος να δω αν θα μου φύγει η πρεμούρα να τα πω, αν θα ξεθυμάνω δηλαδή την μέρα που δεν έχουμε, δηλαδή χθες και αργία, Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε αυτούς που θεωρούν ότι υπηρετούν το Πνεύμα και ότι το Άγιο Πνεύμα τους φωτίζει σε κάθε τους κίνηση. Και περιμένω να δω, ρε παιδί μου, αν την μεθεπόμενη θα έχω την ίδια πρεμούρα. Δεν μου φύγε καθόλου. Δεν μου φύγε καθόλου η επιθυμία να πω αυτά που θέλω να πω, αυτά που έχω στο μυαλό μου από την Κυριακή το βράδυ μετά τον αγώνα στην Τούμπα. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε, εδώ είμαστε, εννοείται θα ανοίξουμε γραμμές, εννοείται θα ακούσω και εσάς, θα έχουμε την καθημερινή μας επικοινωνία όπως το κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Μια μικρή επισήμανση να την πω, παρατήρηση να την πω, ένα ξεκαθάρισμα απέναντι στους καινούριους ακροατές, γιατί έρχονται, δόξα τω Θεώ, και τέτοιοι και είναι πολλοί. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι σε κάτι. Αν περιμένετε εδώ από μας σε αυτό το δίωρο ευτελισμό, αφορισμούς, κατάρες, απαξίωση, ισοπαίδωση, λιδωρία του ΠΑΟΚ, τότε υπάρχει ένα κουμπάκι, αλλάξτε και ακούστε κάτι άλλο. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Οι παλαιοί, αυτοί που ακολουθούν χρόνια την εκπομπή, οι πιστοί, γνωρίζουν αυτό που λέω. Προσέξτε, δεν μιλάω ούτε για σκουπίδια κάτω από το χαλάκι, ούτε για τα στραβά μάτια, ούτε όλα είναι τέλεια τζουμ τριελαριλαλό, ούτε για λιβάνισμα, ούτε για έλα μωρέ δεν έγινε και τίποτα. Όχι. Όχι όμως απαξίωση, λιδωρία, ευτελισμό του ΠΑΟΚ, του συλλόγου, της ομάδας, σε καμία περίπτωση από μένα. Το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή για να είμαστε ωραίοι μεταξύ μας και έντιμοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασκήσουμε κριτική, δεν θα πούμε αυτά που είδαμε, αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό εκ των προτέρων. Δηλαδή αν περιμένετε κατάρες, αν περιμένετε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον ΠΑΟΚ, όχι. Να πούμε εξ αρχής ότι αγαπάμε τα τέσσερα γράμματα, αγαπάμε την ομάδα, αγαπάμε το σύλλογο, εννοείται στις χαρές και στα πανηγύρια και στις φιέστες και στους τίτλους, την αγαπάμε όμως την ομάδα και στις στραβές και στις κακές και στις χειρότερες μέρες. Μη σας πω ότι τότε την αγαπάμε περισσότερο. Τα έχω πολύ ξεκαθαρισμένα στο μυαλό μου και θέλω να σας τα πω, αν τα βάλω σε μια σειρά, αν τα καταφέρω, να πω ότι ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας και μπορούμε και επικοινωνούμε και μέσα από τον μπλιμπλίκι. Αγαπάμε λοιπόν έτσι κι αλλιώς και στις χαρές και στις λύπες. Αγάπη δεν σημαίνει όμως κάνω τα στραβά μάτια. Αγάπη δεν σημαίνει όταν δω ότι κάτι είναι ανησυχητικό, ότι κάτι γίνεται λάθος, να γυρίσω την πλάτη και να αδιαφορήσω. Τότε δεν αγαπώ πραγματικά. Λέω κάθε φορά το παράδειγμα με τα παιδιά μου ή με έναν αγαπημένο φίλο ή με τον αδερφό μου, έτσι με ένα αγαπημένο πρόσωπο, που όταν βλέπω ότι κάνει κάτι λάθος, κατά τη δική μου άποψη, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος εγώ, που νομίζω ότι κάνει κάτι λάθος ή κάνει κάτι στραβά ή έχει πάρει έναν κακό δρόμο. Πάντα λέμε σύμφωνα με τη δική μας άποψη, με τα δικά μας κριτήρια, με τα δικά μας μάτια, όπως το βλέπουμε. Αν λοιπόν εγώ δω ότι ο αδερφός μου ή το παιδί μου πάει να κάνει κάτι και το κάνει λάθος, θεωρώ καθήκον μου, θεωρώ ιερή μου υποχρέωση
να πιάσω και να το μαλώσω. Και να πιάσω να του πω τι κάνεις. Πας και σκαρφαλώνεις. Παιδί μου, πας και σκαρφαλώνεις επάνω στο κάγκελο από τον μπαλκόνι. Και να του μιλήσω και άγρια και να το μαλώσω για να καταλάβει ότι αυτό είναι κακό που κάνει, μπορεί να το βλάψει. Αν εγώ δεν ενδιαφέρομαι, θα πω εντάξει, μπορεί αυτό και τι θα γίνει. Το πολύ και εκείνη την ώρα που θα πας και θα του μιλήσεις με πιο δυνατή φωνή ή θα το πας. Είπα ότι πολύ σέβομαι τις απόψεις και τις διαφορετικές. Τι να πω δηλαδή, ότι έχω δει πέρα από ελάχιστα πράγματα. Και εδώ βέβαια υπάρχει και η παγίδα. Δεν μπορεί να φταίει μόνον ο Φερέιρα για αυτό που είδαμε την Κυριακή. Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτός. Υπάρχει ευθύνη και στους ποδοσφαιριστές. Κλιμακώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γεμίσαμε με ΠΑΟΚ τα πνευμόνια μας, τσιτώσαμε, γουστάραμε, τρελαθήκαμε. Θα τα βάλω σε μια σειρά τώρα γιατί τα έχω μέσα στο μυαλό και θα τα πω. Ευθύνες λοιπόν. Να μιλήσουμε για ευθύνες. Ευθύνες στον προπονητή που ένα χρόνο μετά σχεδόν, γιατί δεν είναι δύο εβδομάδες ούτε τρεις, δεν έχει περάσει στην ομάδα σχεδόν τίποτα. Μπορεί να διαφωνήσετε μαζί μου. Εγώ αυτό βλέπω παιδιά, αυτό λέω. Δεν είδα σύστημα. Δεν είδα ένα πλάνο. Ήρθε και έκανε ο μέτριος Ολυμπιακός, ο μονόφθαλμος Ολυμπιακός νίκησε τον τυφλό ΠΑΟΚ και πολύ στεναχωριέμαι που το λέω, πολύ λυπάμαι που το λέω και έλεγα ότι εμφάνιση σαν αυτή του πρωταθλήματος δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ ξανά. Και είδα περίπου το ίδιο πράγμα. Από τους παίκτες μία ραθυμία, μία άνευρη διάθεση, κανένα πάθος, καμία τρέλα στις διεκδικήσεις, καμιά φλόγα στα μάτια, κανένα με... Ποδοσφαιριστές να περιφέρονται χωρίς καμία βοήθεια από τον πάθος, μηδέν. Καμία έμπνευση από τον πάγκο, καμία καθοδήγηση. Ένα πράγμα τόσο κακό, τόσο ό,τι να είναι. Με συνέπεια να έρθει άλλη μία ήττα. Στο ερώτημά μου λοιπόν, αν εσείς θέλετε να παραδώσετε τα σκύπτρα του πρωταθλητή, του αίτη του πρωταθλητή, του νταμπλούχου, έτσι, έλα. Όλοι με τα παχυλά συμβόλαια, όλοι τακτοποιημένα τα πάντα, όλα τους τα συμβόλαια, τα πριν, τα σπίτια, τα δίδα. Ακόμα και αυτή τη στιγμή φυσικά πάμε τώρα στον προπονητή. Γιατί για τους παίκτες είπα, περίμενα τουλάχιστον, αφού δεν υπάρχει καθοδήγηση από τον πάγκο, πάθος.
πρέπει να υπάρχει εντολή από τον προπονητή, βάλτε τα πόδια στη φωτιά. Ή διεκδικήστε με τρέλα κάθε πάσα, κάθε... Πάμε τώρα στον προπονητή. Μεγάλη ευθύνη του. Βεβαίως, τα ξέρω τα ελαφρυντικά και τα ακούω συνέχεια. Δεν την ετοίμασε αυτός αυτή την ομάδα, ήρθε μία μέρα πριν την προετοιμασία, δεν του πήραν παίκτες τον Δεκέμβριο, όλα αυτά. Δεκτά! Δεν τα δηλώνω και δεν πιάνω καθόλου θέμα καραντίνας κτλ. Γιατί ό,τι είσαι... Είναι αυτός όμως λόγος να μην μπορείς να εμπνεύσεις αυτούς τους παίκτες που έφεραν 2 double και 3 κύπελα. Να μην μπορείς να πάρεις το 100% από αυτούς. Είναι μεγάλο. Και φυσικά δεν δικαιολογείς τα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εγώ δεν είδα καμία στιγμή του παιχνιδιού βοήθεια από τον πάγκο να βρει έναν τρόπο να αποδιοργανώσει τον Ολυμπιακό. Και βάζω κάθε φορά θα πάρω το σημείωση. Δεν είναι άμεροι οι παίκτες. Μην προσπάθησουν οι παίκτες. Αυτοί... Τώρα, είσαι ο προπονητής εδώ, σε αυτή την ομάδα. Ξέρεις ότι κρίνεται το πρωτάθλημα σε αυτό το παιχνίδι. Πού ήταν η προετοιμασία, η ψυχολογική? Ναι, δεν έχεις τη σχέση που είχε ο προηγούμενος με τους παίκτες. Τον πρώτο μήνα. Την πρώτη μήνα. Απέτυχες. Και βεβαίως αυτά είναι να κάνει
Και φυσικά και αυτός άνθρωπος είναι. Ξέρουμε τι έχει προσφέρει, ξέρουμε πόσο τεράστια είναι η συνεισφορά του. Αλλά όταν βλέπεις και γίνεται ένα τέτοιο λάθος από τον αρχηγό, από τον πιο ποιοτικό, από τον πιο έμπειρο, καταλαβαίνεις κάτι πάει στραβά. Και χθες ο Γιώργης έβαλε τις κούπες στο διαδίκτυο. Έτσι είναι. Τώρα, για ποιους είναι αυτές οι σκούπες, αν είναι για τον προπονητή, αν είναι για τον τεχνικό διευθυντή που είναι ο Σιπαρών, που δεν είδαμε κάτι όλο αυτό το διάστημα που είναι, αν είναι για κάποιους παίκτες, δεν ξέρω. Πάντως, αυτή η ήττα, νομίζω, και έτσι όπως ήρθε, γιατί λέγαμε, παίξε, σκύλιασε, πάμε. Και πανηγυρίζουν αυτοί, και φυσικά πανηγυρίζουν. Και σβήνουν και τα βάζουν στο πλάι όλα τα άλλα για τα οποία τους κατηγορεί. Όλοι. Για όλα, για τα στημένα, για τις μεθόδους. Και στο πλάι όλα. Βοηθήσατε λοιπόν με το πρόσωπο που δείξατε να αναδείξουν αυτοί τι, ορίστε, δίκαιος πρωταθλητής. Και σβήνονται όλα. Και οι αβάντες που είχαν στην αρχή με τα 5 μη δοσμένα πέναλτι και τα υπόλοιπα όλα, γιατί μένει η τελευταία εικόνα. Και η τελευταία εικόνα είναι ότι ήρθε και σε κέρδισε. Εδώ, μας κέρδισε μέσα στο σπίτι μας. Και εγώ θα έλεγα περπατώντας. Χωρίς να ιδρώσει καν. Χωρίς να παίξει τίποτα σπουδαίο, έτσι δεν, γι' αυτό λέω. Ο μονόφθαλμος κέρδισε τον τυφλό. Μηδέν πάθος η δική μας, μηδέν εγωισμό, μηδέν άρνηση να παραδώσω τα σκύπτρα. Έτσι, αυτό ήταν. Τόσο μπορούσατε δηλαδή. Άρα, είναι σαν να λέτε στη διοίκηση, παιδιά, ό,τι είχαμε να δώσουμε το δώσαμε. Ειδικά εσάς που σας κάναμε. Κύριε Βαρέλα, κύριε και βγαίνει ο Μιχάη, ο οποίος έχει τη λιγότερη πείρα από όλους και λέει χάσαμε το μέταλλό μας. Που δεν σκεφτόταν ο άλλος αν θα κερδίσω ή αν θα χάσω. Έλεγε πότε θα χάσω. Και ο Ανδροπάκος, αυτός που πληρώνει τα εκατομμύρια, τους είπε την Παρασκευή. Παιδιά, καλύψτε τη διαφορά. Αυτό το μείον 7, γιατί αυτό είναι. Ανεβείτε στο σύν 8 και εγώ θα σας πληρώσω πριν πρωταθλήματος. Μιλάμε για εκατομμύρια. Θα σας πληρώσω πριν. Καλύψτε τη διαφορά.
Και εδώ είναι που λέμε ο τιμονιέρης, ο προπονητής. Έχεις αυτούς τους παίχτες. Λύσαξες να αλλάξεις το σύστημα. Μα γιατί ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα παίζει ομάδα. Γιατί. Γι' αυτό και σου είπε, μένεις, προχώρα, αλλά δεν είδα τίποτα. Μια αλλαγή, κάτι. Και οι αλλαγές ακόμα, είσαι πίσω και θα πάρεις το μάτς με τον Εσίτη. Ο Εσίτη θα σου δώσει δημιουργία, φαντασία, παραγωγικότητα. Γιατί τόσο αργά, ας πούμε, ο Πέλκας που ξέρεις ότι είναι ανακατοσούρας, που έχει εγωισμό, που ξέρει τι είναι... Γιατί και σε αυτό το παιδάκι τώρα πρέπει να μπει δηλαδή. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ενώ είμαστε πίσω στο σκορ. Ο Λάμπρος που μου κάθε... Και βλέπα τον Άκπομ να περιφέρεται από εδώ και από εκεί περιμένοντας μία μπαλιά. Πού δούλεψες κάποιο σύστημα για να φτάνει η μπάλα στους επιθετικούς. Μου φάνηκε ότι μπήκαν έτσι μέσα, σαν όλο αυτό το διάστημα, σαν να μην είχαν καμία εντολή, καμιά προπόνηση. Δεν είδα τίποτα. Δεν είδα τίποτα. Και το ξαναλέω, τίποτα προσωπικό με τον προπονητή, ούτε ρίχνω όλη την ευθύνη στον προπονητή, για να μείνουν απ' έξω και άμυροι οι παίκτες. Το ξαναλέω, δεν χρειάζεσαι εντολή από τον προπονητή. Μπες μέσα και πάρ τους τα λαρίγκια. Δεν υπάρχει. Το πώς, οκ, θα πεις. Ο χειρότερος Μίσιτς όλης της χρονιάς, ο Μαωρίσιος το πουθενά, θα μου πεις, μπορεί να φύγει μεθαύριο. Περιμένεις από εκεί. Μην πιάσουμε τώρα, πιάσουμε έναν τους παίκτες και θα γυρίσει το μάτς με τον Ροντρίγκο και με τον Εσίτη και με τον Τζόλι. Τι να πω. Πεθαίνουμε για την ομάδα. Χαλάει όλη μας η διάθεση. Μαυρίζουν όλα. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχουμε διάθεση για τίποτα. Και ούτε έχουμε απέτηση να κερδίζετε βρέξη, χιονίσει, χειμώνα, καλοκαίρι για χρόνια συνεχόμενα. Όχι. Έχουμε όμως απέτηση να ματώνετε για τη φανέλα. Και αν αυτό σας ακούγεται ρομαντικό ή γραφικό, λυπούμεθα. Εμείς έτσι το βλέπουμε. Έτσι. Μάτωσε. Σκύλιασε μέσα, δείξε ότι ο εγωισμός του... Ούτε ο προπονήτης. Τόσο κατώτερη των περιστάσεων, τόσο εκτός πραγματικότητας, λείπει. Αυτό. Τώρα... Από εδώ και πέρα, εγώ τα είπα παιδιά έτσι όπως τα πραγματικά, όπως τα σκέφτομαι, φωναχτά. Τώρα, ποιος, ο καθένας μπορεί να βάλει
όπου θέλει την περισσότερη ευθύνη. Άλλος μόνος τον προπονητή, άλλος μόνος τους παίχτες, αυτό είναι υποκειμενικό. Οι μεταγραφές αποτυχημένες αποδείχτηκαν, για να μην λέμε μόνο για τους παίχτες και για τον προπονητή, να πιάσουμε και τον τεχνικό διευθυντή, δεν. Δεν βοηθήθηκε η ομάδα φέτος από τις μεταγραφές. Όσοι έπαιξαν. Αυτή, παιδιά, είναι η δική μου άποψη. Θα ανοίξουμε γραμμές, θα ξαναπώ αυτό που λέω, που είπα και στην αρχή. Φυσικά ευγνωμοσύνη για αυτό που πρόσφεραν αυτοί οι παίχτες. Ούτε ισοπεδώνουμε, ούτε ξεχνάμε τι έκαναν. Όμως πρέπει να μιλάμε για το τώρα. Ούτε αποκαθυλώνουμε κανέναν, ούτε ισοπεδώνουμε. Βεβαίως, αλλά κριτική. Επειδή ζούμε και να πούμε για τον Παντεσσαλονίκη και τον Εθνικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χορηγούς δεν είπα, θα πω στο τέλος, τους ξέρετε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα. Από ό,τι φαίνεται, πρωτοβουλίας του Ερντογάν να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί. Θα τη διαβάσω μετά την ανακοίνωση, γιατί αυτό είναι ένα παγκόσμιο ιερό μνημείο. Αλλά τέλος πάντων, ήθελα να το πω αυτό. Θα το διαβάσουμε μετά. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-8. Έλα Γιώργη. Καλά, δόξα τω Θεώ. Συνεφιασμένη Κυριακή. Τέτοια Κυριακή να μας ξανάρθει ποτέ. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Καλά τα είπες. Πάρα πολύ καλά τα είπες. Σε όλους δείχνω εγώ προσωπικά ευθύνη. Ξεκινώντας από τον πάγκο. Από τον σενιαρισμένο κουστούμα τον κύριο Καρυμπίδη. Φταίει και αυτός. Θα πρέπει να τον σαρακουνήσει. Ο υπεύθυνος ο οποίος μπαίνει εκεί πέρα είναι υπεύθυνος να τους ταρακουνάει σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται να περιφέρεται ατσαλάκουτος και να μην μιλάει καθόλου. Πάμε στους αρχηγούς. Στον αγαπημένο μας Βιερίνη, τον Μπάλκα, τον Κρέσπο και ποιος άλλος είναι. Ο Κρέσπο δεν έπαιζε, γιατί είναι τραυματίας. Όχι, ναι. Όποιος είναι αρχηγός. Ναι. Όποιος είναι. Α, μιλάς για την προετοιμασία, την ψυχολογική. Ναι. Εφόσον δεν σας εμπνέει αυτός ο προπονητής, όπως δεν μας εμπνέει και εμάς τους περισσότερους από τον περισσότερο κόσμο του ΠΑΟΚ, ζητήστε μια ακρόαση με τον κύριο Σαββίδη και πείτε του, δεν μας εμπνέει, δεν μας γεμίζει σαν προπονητής. Δεν. Εδώ ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο Γκαρσία, γύρισε και είχε πει σε μια προετοιμασία, δεν γίνεται αυτός ο προπονητής και τον... Για τον Περέτα. Για τον Περέτα. Ναι. Είναι έτσι μέχρι εδώ. Ο Μπερέτα, και ναι. Ναι. Και πάμε τώρα στον προπονητή. Τα γκολ τα οποία φάγαμε, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια μας, υπερκαλύψαν τα περσινά γκολ που είχαμε φάει σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κάτι φταίει. Πρέπει να το διορθώσει, να το βρεις εσύ, να το βρω εγώ. Ούτε εσύ, ούτε ο Παύλος, ούτε ο Φιλέρατος, ούτε ο Άκης, ούτε ο Μάκης. Εσύ, σαν προπονητής, όταν βλέπεις ότι η ομάδα αυτή έχει φάει τα διπλάσια γκολ στην αρχή του πρωταθλήματος, στις πρώτες εβδομάδες, στα πρώτα παιχνίδια, κάτι φταίει. Στην άμυνα. Πρέπει να το διορθώσεις. Λοιπόν, πάμε στα ντέρμπι. Στα 4 ντέρμπι, 8 παιχνίδια, έχεις 3 ήττες, έχεις 3 ισοπαλίες και 2 νίκες. Κάτι φταίει. Και χθες μου βάζεις τον Εσίδη και τον Πιτσίδικα. Τον Εσίδη δεν μου το βάζεις. Για να κρατήσουμε το 0-1 που κάνουμε, θα βάλεις επιθετικούς. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Δεν ξέρω πώς τι θα πούν τα παλικάρια, οι φίλοι μας. Ούτε καν θέλω να σκεφτώ, Γιώργο, ότι δεν θέλει να μείνει και προκαλεί. Δεν πάω καν εκεί, έτσι. Δηλαδή, σαν σκέψη, μου πέρασε από το μυαλό. Ρε εσύ, μήπως θέλει να φύγει και το κάνει επίθεση. Προκαλεί να πάρει, γιατί είναι παχυλότατη. Το ξέρω. Η αποζημίωση. Μήπως το κάνει επίθεση. Δηλαδή, τη διώχνω τη σκέψη γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να το σκεφτώ. Όχι, εγώ ξέρω τι έκανα στο ίσχυρο του κύριου Σαββίδη. Τον έλεγα, δεν αναλαμβάνεις τέρμα, κάθεσαι διακοπές. Θα σε πληρώνω και βάζεις ένα προπονητή, παίρνεις τον Γκαρσία με τον Μπολονό μαζί
οι οποίοι θα έχουν την πλήρη υποστήριξη του κόσμου, έτσι πιστεύω. Και ότι βγήκε τις κατηγορίες. Το ότι βγήκε και είπε έχω εγώ την ευθύνη, χαίρομαι πολύ ρε φίλε. Σόπα ρε. Δηλαδή, ωραία, και τι κάνεις μετά από αυτό. Την ευθύνη δεν την έχεις τώρα, την έχεις όλο αυτό το διάστημα, όλους αυτούς τους μήνες. Εγώ δική μου η ευθύνη για το αποτέλεσμα, τι κάνει. Ο κάθε οικογενειάρχης έχει την ευθύνη, ο μπαμπάς, η μαμά, στο σπίτι. Την ευθύνη δεν έχουμε, την ευθύνη μας. Εγώ, εσύ, ο κάθε πατέρας και κάθε μητέρα. Τι μου έδινε, έχω την ευθύνη. Έχεις την ευθύνη, παρετήσου. Αν είσαι μάγκας, γυρίσαι και γυρίσαι και παρετούμε, κύριε, απέτυχα. Απέτυχα πλήρως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, το καλύτερο θα είναι ότι δεν το εύχομαι, γιατί έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι το Σαββάτο. Μα αυτό δεν τελειώσαμε εδώ τώρα, δεν ήταν ένα μάτς. Είναι μπροστά 9 παιχνίδια και 2 θέλω να πιστεύω εγώ για το κύπελο. Και μπράβο το Βάζελο που δεν έχασε και έπαιξε μπάλα. Θα δείτε τα παιδιά πώς παίζουν μπάλα και οι δικοί μας. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Έγινε Γιώργη μου, σε ευχαριστώ. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το. Δεν είναι τον αγώνα. Και το έχω πληρωμένο το. Ναι. Το ΠΑΟΚ TV. Γιατί μιλάμε με τον κύριο Συνήθως 7 η ώρα, ναι, το πρωί και έλεγα το είχα δει το έργο εδώ, το είχα δει το έργο κύριε Κώστα μου. Δεν πήγε, δεν τραβούσε με τον Ολυμπιακό. Δεν κατέβηκε η ομάδα. Την άδεια τούμπα και το έκλεισα και δεν τον έτρωγα αγώνα. Δεν μπορούσα να δω, δεν με νοιάζει ο ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει ο Ολυμπιακός. Την άδεια τούμπα με νοιάζε, γιατί μου στην διά ήθελα να δω γεμάτη τούμπα. Αλλά θα κάνω προσπάθεια με τον Άρη να σηκωθώ, γιατί μου αρέσει η Αργιανάρα. Κατάλαβες. Τώρα ποιος θέλει τι κάνει, εσείς θα βρείτε. Εγώ είμαι στη Ζενιτιά. Εγώ είμαι στη Ζενιτιά. Με κατάλαβες κύριε Κώστακη. Σας ακούω, τι κάνετε αυτά, αλλά δεν άνοιξα την τηλεόραση. Είδα το 1-0 και το έκλεισα. Και μετά είδα το Σταύρο Κόλκα και εκείνο να σφωμάει τον κύριο πώς το λένε. Δεν μπορούσα να δω άδεια την τούμπα. Το λέω τον καημό μου. Με κατάλαβες. Έγινε. Δεν είναι γιατί χάσαμε, ο κόσμος είναι, ο κόσμος. Δεν είναι ο Πιτσιρίκος μπαίνει σε ρίζιο να βγουν. Ο Πιτσιρίκος έπρεπε να μπει σε ένα 0-2-0, να μπει να υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα για να μπορέσει να ξεκινήσει τα πρώτα βήματά του να είναι... Τι έλειπε από τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Έλειπε το πάθος και η φλόγα στα μάτια Κωστή. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ξέρεις, ναι, τι με πειράζει περισσότερο όμως απ' όλα. Αυτό που έλεγε πριν, λέγατε πριν, ότι για τους βαθμούς, ότι μπορεί να δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, να πάρουμε πίσω τους βαθμούς και να έρχονται να σου λένε, φίλε, εντάξει, να, έγινε τι έγινε, πήρες και τους βαθμούς, αλλά ήμουν ανώτερος, σε νίκησα, δύο φορές. Ναι. Και πού, μέσα στην έδρα σου. Και με κόσμο και χωρίς κόσμο ήρθα χωρίς να παίξω τίποτα, σε νίκησα, αφού είμαι τραγικός. Αυτό λοιπόν με πειράζει περισσότερο από όλα, Κωστή. Ναι. Ότι θα έρχονται και θα σε χτυπάνε την πλάτη και θα σε λένε με νίκησες. Όχι. Άρα τι φωνάζεις τώρα. Με αυτό είπα, δώσαν πάτημα να μπορούν να βγάζουν γλώσσα τώρα, κατάλαβες. Και δεν είναι μόνο Κωστή αυτοί που ήταν στην ταράτσα και τα λοιπά. Ήμασταν κι εμείς κι άλλοι απ' έξω. Φωνάζαμε. Όχι, είπα για αυτούς που έγραψαν, οι Ιταλοί έγραψαν. Σε δικά του site για τα παιδιά στην ταράτσα, με φωτογραφίες. Είδαμε το λεωφορείο και τα λοιπά, αλλά τίποτα.
Θα σου πω κάτι. Διαβάζω, βλέπω, ακούω για τον Γκαρσία και τα λοιπά. Λένε κάποιοι όχι, μην τον κάψουμε. Παιδιά, δεν είναι αυτό. Τι θα πει μην τον κάψουμε. Ο Γκαρσία είναι 3-4 χρόνια προπονητής. Έτσι, είναι ο μόνος που ξέρει ακριβώς και απόλυτα την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Και για μένα είναι η ώρα πλέον να αναλάβει. Βέβαια τώρα η χρονιά, όπως είπες, τελείωσε. Έμεινε μόνο η δεύτερη θέση. Τελείωσε όσον αφορά στο πρωτάθλημα. Που και εκεί βάζω αστερίσκο, γιατί δεν ξέρω τι απόφαση πιθανόν να βγει απόφαση από έξω που να υποβιβάζει τον Ολυμπιακό ή να του αφαιρεί βαθμούς. Έτσι. Άρα βάζουμε και εκεί ακόμα αστερίσκο. Δηλαδή, μακάρι τέλος πάντων να γίνει κάτι τέτοιο. Ας είσαι δεύτερος και βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά μένει ένα κύπελο. Ο προπονητής δυστυχώς δεν εμπνέει όχι τους παίχτες, ούτε και τον κόσμο. Και πόσο μάλλον να πει ότι ξέρεις, ναι, το κρατάω και συνεχίζουμε και τα λοιπά, ότι η δεύτερη χρονιά θα χάσει και κόσμο. Δηλαδή ο άλλος δεν θα θέλει να πηγαίνει, γιατί σου λέει να κάνει. Πιο πολύ ανησυχώ για του χρόνου, αλήθεια στο λέω, για την επόμενη χρονιά. Έγινε Μανώλο, σε ευχαριστώ. Να σε πω, περίμενε λίγο μισό λεπτό μόνο, ότι ανησυχώ όχι μόνο γι' αυτό, για τον προπονητή. Είναι ότι αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα θα γίνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή θα βρουν και άλλα πράγματα να σου κάνουν του χρόνου, και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει μόνο έναν προπονητή, τον πήραμε και τελείωσε, ή παίχτες. Θέλει και άλλα πράγματα, να θωρακιστεί η ομάδα από μέσα, να, έχει, να μην είναι έτσι. Και όπως είπε και ο Γιώργος για τον, τεχνικό, για τον βοηθό εκεί πέρα, δεν είναι κάθομαι, βλέπω τον αγώνα και δεν μιλάω, δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω τίποτα στους παίχτες, δεν τους πορώνω. Βλέπω τον αγώνα να χάνει. Και μπαίνω μέσα εγώ, πώς να το πω. Έγινε Μανώλο. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Γεια σας. Καταρχάς, το πρώτο που είπε ο προπονητής ήταν ότι έχουμε, λέει, αρκετούς τραυματισμούς. Ουσιαστικά πήγε για άλλη μια φορά να αλλάξει την ευθύνη, να τη μεταφέρει. Όπως έκανε με το στην αρχή που είπε ότι φύγανε κάποιοι παίκτες και εννοούσε τον Σάκο και τον άλλον. Αλλά για μένα έχει κάνει πάρα πολλά λάθη με τους ίδιους τους παίκτες. Τους έχει χάσει. Όχι να τους εμπνεύσει. Νιώθουν ότι δεν έχουν την υποστήριξη, τη στήριξη από τον προπονητή. Όταν λες ότι ο καλύτερος μου στην προπόνηση είναι ο Καντουρί και δεν έχω ξαναδεί τέτοιο παίχτη. Όχι ο καλύτερος του παίχτη. Βάζανε από την αρχή του παιχνιδιού για να δείξει ότι θες να κάνεις κάτι καινούριο, και όχι μόνο αυτό, να του πεις έχω εμπιστοσύνη σε σένα, να του δώσεις τη δύναμη να πραγματικά να δείξει αυτό που είναι. Εμένα μου δείχνει και με τις με κινήσεις που δεν κάνουν καλό στην ομάδα. Παλεύει για την επιβίωσή του ως προς το όνομά του. Όχι ως προς το να μείνει, ως προς το όνομά του. Αλλά ένας άνθρωπος επαγγελματίας, όταν φτωχαίνει αυτό που, σε αυτό που εργάζεται και δεν το πουλουτίζει, δεν το κάνει περισσότερο, μεγαλύτερο, σημαίνει ότι είναι αδύναμος. Και επειδή υπάρχει ένα παρεάκι ένδοξο, το ένδοξο παρεάκι, που πραγματικά τους χρωστάμε πολλά, έκλεισε ο κύκλος. Επιτέλους, ας είναι με τα πολλά εκατομμύρια και ας είναι αναπληρωματική. Ας έχουμε την πιο ακριβή αναπληρωματική ομάδα. Δεν πειράζει. Χρειαζόμαστε την καινούργια ομάδα, τη νέα ομάδα η οποία θα είναι για την δεκαετία που μας έρχεται. Και αν θα σου βάλω τους παίκτες που μπορούν να παίξουν, οι οποίοι δεν παίξανε, και οι οποίοι είναι πολύ γρηγορότεροι, γιατί είπε σωστά, ταχύτητα θέλαμε και δεν την είχαμε. Πέλκας, Λάμπρου. Ο Λάμπρου τον έχει διαψεύσει τρεις φορές.
τον έβαλε ακόμα και κεντρό επιθετικό και έπαιξε καλά. Αλλά το παρεάκι το ένδοξο θέλει πάση θυσία να είναι εκεί πέρα όλοι. Όχι άλλο αυτοί. Αυτή το τελευταίο μισάωρο, το τελευταίο 20 λεπτό, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας πάσει επιτέλους η νοοτροπία του ότι εμείς και κανείς άλλος. Δεν γίνεται. Ας πάσει τα αυγά και ας κάνει ομελέτα. Το πρέπει να αποδεικνύεται. Ήταν στα μάτια, δεν υπάρχει ούτε καν σαφλόγα για νύχτα. Τίποτα, τίποτα. Είναι απλά πουθενά μια παρουσία, τίποτα άλλο. Πουθενά. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποιος να τους εμπνεύσει. Αλλά και οι ίδιοι ήταν για αυτά τα τρία χρόνια. Και πραγματικά για αυτά τα τρία χρόνια. Πιθανόν. Εμείς δεν μπορούμε βασικά να βρίσουμε αυτό που αγαπάμε. Κρίνουμε όμως και είδαμε ότι η ομάδα δεν έχει αυτό που λες πάθος και τα λοιπά. Οπότε πρέπει να κάτσουν να δουν όλοι μαζί τι είναι αυτό που δεν κάνανε εχθές για να το κάνουν τουλάχιστον στα επόμενα 9 παιχνίδια και 2 του κυπέλλου, 11 πώς είναι, να μας δείξουν ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό πιστεύω είναι η γνώμη δικιά μου, όπως είπες και εσύ. Ναι. Από εκεί πέρα, όποια απόφαση και να πάρει πήρε ο Γιώργος Σαββίδης, αν θέλει κάποιος να διώξει, θα πρέπει να είμαστε πάλι μαζί του. Ό,τι και να αποφασίσουν, αυτοί ξέρουν και το καλύτερο της ομάδας που αγαπάμε. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Είχα τώρα, όπως και εσύ ξέρεις, είσαι άσχετο, δηλαδή δίδυμος, είμαι και εγώ δίδυμος, είχα το Σάββατο γενέθλια, ήθελα να ζητήσω τα πράγματα, αλλά μας τα χάλασε η καρδιά. Μπορώ να σε πάρω ένα τηλεφωνάκι λίγο να σε πω κάτι, γιατί αυτόν τον τρόπο έχω να πω. Να με πάρεις, να με πάρεις. Γεια σου, Έντε. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Θα συμφωνήσω με τον Μανόλο. Θα συμφωνήσω με τον Φιλάρετο. Θα μιλήσω και εγώ για τον Αμπέλ. Ήταν απαράδεκτες και οι αλλαγές όταν τις έκανε. Δεν τις έκανε, αλλά και όταν τις έκανε. Κάτσε ρε Κωστή, έβαλε 5 παίκτες το 71. Και εγώ σου λέω ένας τραυματίζεται. Τι γίνεται? Ναι. Πες μου, απάντησέ με, τι γίνεται? Τίποτα, τίποτα. Εγώ είδα ένα ό,τι να είναι, Εύη μου. Ένα ό,τι να είναι. 5 λεπτά παιχνίδι και παραπάνω. Ναι. Και σου λέω ότι ένας για κακή. Τι έχει, τραυματίζεται. Ναι. Τι θα παίξει με 10 παίκτες 25 λεπτά. Ναι. Με 0-1 μέσα ενώ κάνεις. Και ποιους βάζεις. Και πότε τους βάζεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα ο λαός λέει είναι σοφός και λέει το ψάρι λέει βρωμάει από το κεφάλι. Όλα γίνονται από εκεί. Δεν είναι μόνο ο άνθρωπος, μπορεί να ξέρει τα 1002, μπορεί να είναι καλύτερος. Είδες τι έλεγες για τον Λουτσέσκου, που συμφωνώ εγώ απόλυτα ότι ήταν αλεπουδέσκου. Μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος προπονητής, όμως είχε πιάσει τον σύντομο τους. Ήταν γάτα. Τους σε έκανε, αυτό. Τους έπαιζε. Ναι, σε αυτό ήταν κορυφαίος. Είχε σούστα. Ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι τι να το κάνω εγώ πω, α, το πούμε ότι έχεις περγαμίνα, δεν ξέρεις να προπονείς. Και το θέμα είναι, αφού δεν μπορείς να τα βγάλεις, είναι σαν έναν καθηγητή. Εγώ στο γυμνάσιο είχα έναν καθηγητή, δύο καθηγητές στα μαθηματικά. Ο ένας με το ζόρι περνούσε τη βάση και με τον άλλον είχα καλό βαθμό. Γιατί ο ένας εξηγούσε καλά. Και ο άλλος μπορεί να τα ήξερε, η μεταδοτικότητα. Ακριβώς. Δεν μου τα μετέδιδε. Ναι. Έτσι και εδώ. Δεν εμπνέει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να μεταδώσει. Δεν κάνει. Εγώ εμείς το λέμε τόσο καιρό. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Δεν λέω ότι δεν φταίνει παίκτες. Πρόσεξε με άλλο. Μόνο. Δεν μπορεί να είναι η ευθύνη μόνο στη μία πλευρά. Θέλω να είμαστε. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Άλλος μπορεί να πει 100% φταίει ο προπονητής. Όμως, μήπως δούμε αυτούς τους ίδιους παίκτες με κάποιον άλλον εντελώς διαφορετικούς και λέμε. Τους είδαμε τους παίκτες με κάποιον άλλον. Αυτό μπορούμε, αυτό το ξέρουμε. Τους παίκτες με κάποιον άλλον τους είδαμε. Αυτό λέμε. Έτσι. Άρα, όχι ότι δεν μπορούν, δεν ξεχάσαν την μπάλα. Μέσα σε ένα μήνα, μα σε 10 χρόνο, μάσα σε 10 μήνες. Σε 6 μήνες, σε 10. Άρα κάτι συμβαίνει. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Έγινε, Εύη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θερμή παράκληση, πάω σε διάλειμμα, έρχομαι γρήγορα. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Από σήμερα 6-8 ζωντανό πρόγραμμα. Παραλαμβάνω σκυτάλι από δύο πολύ ωραίους τύπους, δύο Κωνσταντίνους, Φρέντο Κωνσταντίνο λέγεται η εκπομπή, με χιούμορ, με ατάκα, με σχολιασμό για όλα όσα γίνονται στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο, από τον Κωνσταντίνο Παπαδαμανουαλάκη και τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. 6 με 8 κάθε μέρα ανοίγουν, θα ανοίγουν αυτοί πλέον το πρωί το πρόγραμμά μας. Να τους ακούτε γιατί έχουν ωραία πραγματάκια να πούν. Πάμε εμείς τη δεύτερη ώρα μας, θα μην περιμένετε άλλες γραμμές. Θυμίζω...
Όχι, εδώ πάμε εδώ. Ναι! Χάνεις 0-1 στο ημίχρονο. Είσαι ο Φερέιρα, είσαι τόσο ευχαριστημένος και από τους 11 έχεις δικαίωμα 5 αλλαγές και δεν μου κάνεις δύο αλλαγές στο πρώτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, του δεύτερου ημιχρόνου. Κατευθείαν. Με το φρεσκάρεις λίγο την ομάδα. Κατευθείαν. Άσους και τους δύο μέσα, βάλε και, και τον Μπέλκα, βάλε και γρήγορους παίκτες μέσα, κάτι να ανακατέψει την ομάδα. Δηλαδή την ομάδα την ανακατεύεις με τον Εσίτη που είσαι πίσω στο σκορ. Με τον Τζόλι που το παιδί μπορεί να χαλάσει κόσμο, να αφήσει εποχή. Δεν το εκθέτεις το παιδί. Όχι το εκθέτεις. Δεν το βάζεις το παιδί σε αυτό το παιχνίδι ναι. που δεν μπορεί να μπει μέσα στο κλίμα του αγώνα. Ναι. Θα συμφωνήσω με αυτό που το προπονητή. Το είχα μπει και μεσοβδόμαδα. Δεν θυμάμαι σε εσένα ή στο Μιχάλη τον Λεωδιάδη. Ναι. Ότι περιμένω να δώσει συμμετοχή από τον πάγκο, από το πάγκο και από τον προπονητή. Ναι. Δεν βλέπω καμιά συμμετοχή, δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι ούτε στη διάρκεια, ούτε πριν, ούτε να μιλήσει, ούτε να εμπνεύσει τους παίκτες, ούτε τίποτα. Ναι. Βλέπω ένα φαγητό χωρίς αλάτι, χωρίς βασικά συστατικά μέσα στο φαγητό. Τίποτα. Εγώ δεν βλέπω. Εγώ τον παγιχτό σου βάλει στον Τζόρνταν. Θέλω, έχει δύο παιχνίδια μέσα στο Καραϊσκάκι, να φτύσουν αίμα, να περάσουν στο κύπελο και αν μπορούν να το σπάσουν το αίτητο. Δεν μπορώ από αυτή την ομάδα του δημοσίου που με κλεμμένα λεφτά έχουν κάνει ομάδες διαχρονικά δεκαετίες τώρα να μην πας εκεί μέσα και να μην φτύσεις αίμα. Αυτή την εικόνα που είδα σε δύο, δύο παιχνίδια του Πρωταθλήματος. Θα γίνουν πράξη κύριε Γιώργο Σαββίδη. Θα γίνουν. Δεν τις έβαλε. Προσφέρανε, κάνανε, τελείωσε. Εγώ πιστεύω θα βρεθεί. Είναι κλειστά συμβόλαια, τελείωσε. Καλά, αυτά έχουν τελειώσει. Το χρόνο το πρόγραμμα δεν ξέρω, παιδιά. Ζορίζομαι λίγο με τα προγράμματα, αλλά εδώ είμαστε για στο σταθμό, στο σπίτι μας, να υπηρετήσουμε όσο μπορούμε και όπως μπορούμε. Όπως μπορούμε. Λοιπόν, πάμε. Ναι! Γεια σας! Χαίρετε! Δεν ξέρει που είσαι, φίλε. Δεν ξέρει που είσαι. Ναι. Ακούς? Σε ακούω. Δεν ξέρει την Ελλάδα, δεν ξέρει την ΠΑΟΚ. Όχι, Ελλάδα, ΠΑΟΚ. Και κάτι άλλο τώρα. Για το Σουηδό. Πού είναι ο Σουηδός? Ναι. Εκτός ήταν... Τόσο Ματίας. Τόσο Ματίας, όμως. Ο Ζαπά. Είναι το καλύτερο παιχνίδι για το Λάβρου. Είναι σοβαρός. Μέχρι μέσα το Μίστερμαν έκανε 15 λάθος κάθες. Βγάλε τον Άρη, ο Άρης είναι εσύ λέει τον Παγκαμπή, ο Πέκας. Βγάλε τον, τι δεν έχει μέσα. Ναι. Κάσ' τον να διώξω να μου, τι δεν έχει μέσα, μαλάκα. Τώρα που σου δώσω μαλάκα. Έλα, έλα. Το ερώτημα είναι το εξής. Τον Λάμπρο που τον βλέπεις στον πάγκο. Όποιος και αν είναι ο Λάμπρο. Εμένα ούτε φίλος μου είναι, ούτε ο μάνατζερ του είναι γνωστός μου, ούτε έχω κανένα παίκτη τίποτα παραπάνω. Δεν τον χάνεις όταν βάζεις 5 αλλαγές και καμία από αυτές δεν είναι ο παίκτης και βλέπει και βάζει μέσα τον πιτσιρικά από την ΚΑΠΑ 19. Πώς θα του ζητήσεις του Λάμπρου αύριο, έλα, πώς του δίνεις κίνητρο. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά που λέμε, συμφωνούμε όλοι πάνω κάτω, ξέρουμε. Το όνομά σου. Είμαι ο Γιώργος, ο Ψαρίστας. Ναι, έλα Γιώργο. Λοιπόν, έλα. Από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να βρω την αιτία του προβλήματος και να επικεντρώσουμε λίγο εκεί. Όταν λοιπόν φεύγει ο Λουτσέσκου το καλοκαίρι, ναι. που πολλοί θα έρθουν και πολλοί θα φύγουν από τον ΠΑΟΚ, δεν είναι πρόβλημα όταν φεύγει κάποιος από τον ΠΑΟΚ, έτσι. Το θέμα είναι πώς αναπληρώνεται. Και μου επιτρέπεις όχι... μισό δευτερόλεπτο, συγγνώμη σε διακόπτω. Είναι και πώς φεύγει
και ποια στιγμή φεύγει. Δεν είναι ότι έφυγε ο Λουτσέσκου. Νομίζω ότι αν ο Λουτσέσκου είχε φύγει μετά τον τελικό του κυπέλου, 13 Μαΐου έλεγε, παιδιά, εγώ έχω διαφωνίες ή δεν μου κάνουν αυτά που θέλω ή νιώθω ότι έφτασε το πικ μου και θα έχω μόνο φθορά, θα ήταν τελείως διαφορετικά. Θα είχε υπήρχε τελείως διαφορετική εξέλιξη από ότι έτσι όπως λοιπόν, έγινε. Που, ναι. Αυτό που θα πω πάει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, όποιος και να φεύγει από τον ΠΑΟΚ, όσο σημαντική μονάδα και να είναι, σημασία έχει πώς αναπληρώνεται. Δηλαδή, εάν έβγαινε η διοίκηση με τον τεχνικό της διευθυντή και το καλοκαίρι και έλεγε, «ΟΚ, χάσαμε έναν προπονητή και θέλουμε έναν προπονητή που να παίζει αυτό το σύστημα. Έχουμε επενδύσει σε αυτό το σύστημα χρόνια, έχουμε πληρώσει σε αυτό το σύστημα χρόνια, ναι. Είναι έτοιμο, κουρδισμένο. Θέλουμε, δεν θέλω, έφυγε ο Λουτσέσκου. Καλός, κακός έφυγε. Ναι. Για το 4-2-3-1 λέμε, ναι. Που να παίζει ακριβώς αυτό. Ναι. Είμαστε αυτό το κλαμπ, έχουμε αυτή τη γραμμή. Ναι. Με ναι, το ναι. Που σου λέει αυτός ο προπονητής που φέρνει για να συμφωνήσει ότι εγώ θα παίξω κάτι άλλο, έπρεπε να του πούν, δεν μας κάνεις. Μας κάνει ένας που θα παίξει αυτό το πράγμα. Που έχουμε επενδύσει, ναι. Που έχουμε πληρώσει, που έχουμε τις μονάδες να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, η οποία ήταν τέλεια. Πρωταθλητές θα ήταν. Ακριβώς. Δεν πας να αλλάξεις κάτι αποτυχημένο. Δηλαδή, όχι, το λάθος δεν είναι στον ναι. Προπονητή ναι. Που ήρθε ο καημένος και προσπαθεί με αυτά που έχει στο κεφάλι του να κάνει. Αυτός από την αρχή αν το είπε αυτό και τον λυπάμαι που είναι σε αυτή τη θέση. Ναι. Έπρεπε να έρθει ναι, ένας ναι. Που να ξέρει ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος στο συμβόλαιό μου, έχω αυτόν τον όρο να παίξω αυτό το πράγμα για το οποίο οι άλλοι έχουν πληρώσει ναι. 3 χρόνια ομάδα. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Έστω ο προπονητής βεβαίως από την αρχή ήταν ξεκάθαρος, παιδιά, τον ξέραμε κιόλας. Παίζω αυτό. Άρα υπάρχει εδώ η ευθύνη ότι φαίνεις κάποιον που έπαιζε κάτι συγκεκριμένο. Δεν έπρεπε όμως κι αυτός να είναι πιο ευέλικτος, να δει αυτό τι υπάρχει. Ναι, προσωπική εξυπνάδα. Δηλαδή δεν του ζητάμε να παίξει με τετράγωνη μπάλα ή να είναι δεμένα τα κορδόνια των παιχτών το αριστερό με το δεξιπόδι. Δηλαδή έλα εδώ, δες λίγο να είσαι ευέλικτος, γιατί εμένα μου φαίνεται ένας έξυπνος άνθρωπος. Δεν μου φαίνεται κανένας ο οποίος είναι δυσκίνητος στο μυαλό. Δεν ξέρω. Πάντως ναι, είναι στην προσωπική εξυπνάδα του καθενός. Έλα εδώ, ναι. Φτιάχνει τη δουλειά. Ναι, τι παίζει αυτή η ομάδα, όχι τώρα 6 μήνες. Μιλάμε με τον Λουτσέσκου, με τον Ίβιτς, με τον Σάντος, με τον Μπόλον, με όλους. Είναι μια μακρά περίοδος, αυτοί οι παίκτες και οι προηγούμενοι που αυτή η ομάδα και στις ακαδημίες, κάτι που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Τι παίζει στις ακαδημίες, ο Γκαρσία παίζει αυτό. Άρα όλη η ομάδα είναι προσαρμοσμένη σε αυτό. Το βλέπουμε και στο εξωτερικό. Δεν είναι ντροπή να επιλέγεις κάτι και μάλιστα αυτό το κάτι να σου φέρνει τους τίτλους. Άρα εκεί θέλω από σένα, φίλε, να είσαι ξύπνιος και να πεις, παιδιά, εγώ αυτό έπαιζα εκεί γιατί εκεί είχα αυτά τα υλικά. Εδώ τι, έλα μάγκα μου, ναι, θα βάλω τη δική μου πινελιά γιατί δεν θέλω να πάρω πατητούρα πάνω εκεί που πήγε ο προηγούμενος. Θα κάνω τόσες αλλαγές όσες να μην διαταράξω το σύστημα. Έτσι το βλέπω εγώ, ρε παιδιά. Απλά συμφωνώ μαζί σου. Απλά θα ήθελα να η διοίκηση να το διασφαλίσει χωρίς να φτάσουμε στην ατομική πρωτοβουλία του υπαλλήλου, δηλαδή του προπονητή. Ναι. Τι κέφι έχει να παίξει. Δηλαδή να είναι στάνταρ ότι εγώ θέλω αυτό. Αν μπορείς να το κάνεις, σε παίρνω. Αν δεν μπορείς, δεν σε παίρνω. Ναι. Και να κλείσω με μια πρόταση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κύπελο, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πολλούς τίτλους. Θέλουμε περισσότερους με αυτή τη διοίκηση και σαν μεγαλείο του σωματείου. Παίζετε το κύπελο αυτή τη στιγμή και έχουμε σκόρ υπέρ μας. Παίζετε και έξοδο στο Champions League που είναι λεφτά φυσικά, για τον παιδί. Πολύ σημαντικά και τα δύο. Δεν τελειώσαμε. Υπάρχει ελεύθερος προπονητής στην αγορά που ξέρει την ομάδα, που κάνει πρωταθλητισμό εδώ και χρόνια, που μπορεί να έρθει και να αλλάξει την ψυχολογία και να επαναφέρει το παλιό σύστημα. Είναι ο Βλάντα Νίβιτς. Εάν πάρει και τον Πάμπλο, εφόσον τέλειωσε το Under 19 ως βοηθό, γιατί δεν έχει το χαρτί ακόμα. Για την ψυχολογία της ομάδας και τα λοιπά, ναι. Είναι κρίμα να πετάξει την θέση του Champions League, γιατί θα την πετάξει με τον Φερέιρα. Ναι. Αν κάνει αυτή την κίνηση, μπορεί με τη ζαριά αυτή να αλλάξει τα πάντα. Ναι. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου και... Ναι, είναι και η γνώμη πολλών. Αν θέλεις, επειδή μου έρχονται και μηνύματα και με ρωτάνε. Ωραία, λέει, τι θα πρότεινες. Αν έφευγε αυτός, λέω, αν έφευγε, εδώ δεν θέλει πάλι να πας σε ρίσκα. Πρέπει να έρθει ένας που ξέρει την ομάδα, που τη γνωρίζει. Θα είναι ο Γκαρσία, θα είναι ο Ίβιτς. Παιδιά, δεν είμαστε εδώ για να προτείνουμε. Για μένα ο Ίβιτς είναι πιο έμπειρος, λέω, έχει χρόνια πρωταθλητισμού. Ναι. Δηλαδή θέλει έναν... μπορεί να κάτσει δίπλα στην πρώτη ομάδα. Θέλει έναν άμεσα να γνωρίζει από το πρώτο μισάωρο να αλλάξουν όλα. Αν έρθει ένας άγνωστος, Γερμανός, Γάλλος, Βέλγος, οτιδήποτε. Καήκαμε. Γεια σας. Πάει, όχι, δεν θέλει. Δύο χρόνια αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Θα μου πεις ξαναζεσταμένο φαΐ, βεβαίως. Άμα το φαΐ είναι, φίλε, πετυχημένο και έχω πάρει χρυσούς κούφους. Έχω πάρει χρυσούς κούφους με αυτό το φαγητό. Έτσι, αυτό το φαγητό, φίλε. Έτσι, δεν κατάλαβα.
Έγινε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, και εγώ, και εγώ, σε ευχαριστώ. Πάμε, εδώ είμαστε και συζητάμε. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Με ακούτε, όχι, πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Τη μεγάλη διαφορά μεταξύ στο Ρουμάνο και στο Φερέιρα. Ναι. Και ο Λουτσέσκο όταν ήρθε, πολλοί κόσμος γκρίνιαζε, πολλοί κόσμος διαμαρτυρόταν, να θυμάστε. Αλλά ναι, βλέπαμε από το πρώτο μάτς ότι τα πράγματα που έλεγε ότι θέλει να ζει στην ενδέξη τύπου, το pressing ψηλά, το κατώ. Τα περνούν. Τα βλέπαμε. Ναι, μέχρι να το δει να ολοκλήρωσει. Ναι. Ο Πορτογάλος με τις πρώτες ραβές και με την πρώτη γκρίνια από την κερκίδα. Αυτό που βλέπαμε στην αρχή με τον Γιαννούλη, με το 4-4-2 ή 3-5-2 κτλ. Από την αρχή όντως βλέπαμε να έχει ένα πλάνο. Με το που άρχισε η γκρίνια, άρχισε και αυτό τις τούμπες. Να το κάνω έτσι, να το κάνω αλλιώς. Δεν είχε ούτε ο ίδιος πίστη στο πλάνο. Ναι, ναι. Δηλαδή, μετά. Στο μισό παντέρμπι, ειδικά στο δεύτερο γύρο, αυτό που κάνανε η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κυρίως. Ήταν να βάλουν τρίτο χαφ στο κέντρο. Αυτό το τρίτο χαφ στο κέντρο. Και δεν μπορεί εδώ και 5-6 ντέρμπι να βρει μια. Παρόλο που σαν Παοκτσίδης ήμασταν πάντα θερμόαιμοι και σαν λαός και σαν τα πάντα και θεωρούσαμε ότι θέλουμε και θερμόαιμο προπονητή, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι οι Βαλκάνοι και οι πιο ψυχροί προπονητές μας ταιριάζουν περισσότερο. Μετά το Λουτέσκου. Έτσι, παιδιά, δεν χρειάζεται να το πούμε. Ξεκάθαρο είναι. Λοιπόν, και ο Ιβιτς και ο Λουτσέσκου δεν είναι αυτό που λες με το κοινό αγκαλίτσες και φυλάκια και λογάκια και. Έτσι. Γιατί αυτός ήρθε και χτυπούσε ένα ώρα του τύμπανο, έκανε βαλαμάκια αυτά κτλ. Ναι, βεβαίως. Αλλά έργο πρώτα και μετά οτιδήποτε άλλο. Έργο πρώτα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι στο Κοφίνι, στον Εύωσμο, δύο. Πάμε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. Και σήμερα, Τρίτη είναι σήμερα. Και συζητάμε για το μάτς. Συζητάμε για όσα είδαμε την Κυριακή. Θέλω να πω ότι από αύριο το καταλαβαίνετε, ότι επειδή τρέχουν οι υποχρεώσεις και δεν είναι ότι τελειώσαμε, ήταν αυτό ένα μάτς και γεια σας. Και μπροστά είναι το μάτς το ΆΚΑ το Σάββατο με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι και πώς. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια διάθεση ξενερώματος. Όμως, πρώτα απ' όλα οι παίχτες βασικά και ο προπονητής, έτσι. Δηλαδή εμείς ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα ένιωσα ότι αν μας δίναν μια φανέλα, όλους τους ακροατές, την εκπομπή, εμείς ρε παιδί μου, ότι είχαμε τόσο πολύ κλιμακώσει το πάθος, την τρέλα, την ένταση με αποκορύφωμα την Παρασκευή, που αν έλεγα παιδιά, διαφωνώ, το λέω σε ένα τρίτο, με αυτούς που ρίχνουν την ευθύνη στον προπονητή. Διαφωνώ. Όπως επίσης στο κάδρο μπαίνει και ο τεχνικός διευθυντής. Τι έκανε, ποιοι ήρθαν, ποιοι δεν ήρθαν, γιατί δεν ήρθαν, όλα. Όλα είναι. Γιατί δεν πούλησε κάποιους για να ελαφρύνει το ρόστερ και γιατί δεν μπόρεσε έτσι να φέρει έσοδα για να πάρουμε κάποιον παίκτη το Δεκέμβρη. Δηλαδή όλα είναι ο καθένας τώρα της κατάστασης για όποιον νιώθει ότι δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είτε είτε είναι για αυτούς είναι οι σκούπες, για αυτούς είναι, γιατί για τον κόσμο. Για τον κόσμο ή για τον πιτσιρικά που ήρθε από την ΚΑΠΑ 19. Καταλαβαίνετε τώρα πού πηγαίνει η κάθε σκούπα, το ποσοστό σκουπίσματος. Έπεσε εδώ, πάμε.
Ποιο ρε φίλε. Γιώργο. Ναι. Σε ναι. Στην ανηφόρα της ζωής είμαι θηρίο. Τι αμαρτίες. Πατάω γκάζι και όπου βγει. Πάνω στο βουνό θα ζήσω. Αν δεν ξέρω και εσύ μαζί. Έχω, πρέπει να έχω αμαρτίες. Έχω πρέπει. Πάρει την απόφαση. Μ' ακούτε κύριε. Βεβαίως ακούμε απλά. Έχω πάρει την απόφαση να μην ξανά να μην δυστυχήσω. Η πίση μάνα μου χαίρεται που με βλέπει πάντα και παίζει μαζί μου με τα λουλούδια της ζωής. Ναι. Τι, αγανάκτησες? Όχι. Μελαγχόλησα με τα λουλούδια. Ανέβηκα στα τάρτα της γης. Δεν είμαι... Μαγιά. Σήμερα γιατί πάντα είχα την αμφιβολία και το... Αυτό ρε παιδί μου το... Αλλά υπάρχει ποσοστό στην ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει αυτός ή αυτός. Okay. Αυτό βγαίνει μόνο από τα στατιστικά. Ναι. Αν πούνε περισσότεροι ότι μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης έχει ο προπονητής, άρα η κοινή... να την πάρουμε, okay, γιατί δεν μπορούμε αλλιώς. Καταρχήν, λίγο πιο δυνατά, όλα. Λίγο πιο δυνατά, ναι, και να σε ακούμε, τα, ναι. Τα παιδιά τα είπαν όλα, εγώ θα σταθώ στο φιλάρετο που είπε κάτι. Ναι. Και επειδή μας ακούει κάποιος εκεί πέρα, δεν θα δώσω ευθύνη στους ποδοσφαιριστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές μια χαρά, θα παίρνουν τα χρηματάκια τους στην ώρα τους και ο προπονητής το ίδιο. Προπονητής, αν δεν υπάρχει ψυχολογία, αντίληψη, τέλος, δεν υπάρχει. Το σταματάς και παίρνεις τον Γκαρσία. Τι κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας τώρα. Κατάλαβες, Γεωργάκη μου. Επειδή σε γνωρίζω, γι' αυτό στα λέω. Άμα δεν σε γνωρίζω, δεν σε έλεγα τίποτα. Επειδή τα ακούς κιόλας, πάρε έναν άλλο μου εκεί πέρα να σώσουμε τα play-off. Αυτά εδώ τα play-off να μπούμε τουλάχιστον δεύτεροι. Γιατί για μένα είναι αποτυχία να είσαι δεύτερος στην Ελλάδα.
με αυτή την τροπή του ποδοσφαίρου. Δεύτερο στην Ελλάδα με την τροπή του ποδοσφαίρου, είναι σαν να λένε όλοι η καλύτερη ομάδα. Τους έκανες να είναι καλύτερη ομάδα, ρε εσύ, κύλε. Ε, δεν είναι. Κάνω λάθος. Μα έτσι φάνηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Γι' αυτό λέω ότι τους δίνεις πάτημα τώρα. Να βάζουν όλα τα άλλα στο πλάι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το εκεί είναι που τρελαίνεσαι. Εκεί είναι που τρελαίνεσαι. Και χωρίς να είναι τίποτα σπουδαίο αυτοί, έτσι. Απλά ήμασταν εμείς. Δεν υπήρχαμε. Δεν κοστί. Τι ομάδα να είναι αυτή. Αυτή εδώ πέρα τους κέρδισε, τους έκοψε βαθμούς ο Βόλος. Ο Βόλος με 1002 του Παρασκηνίου. Σοβαρά, μιλάμε. Με λίγη μπάλα δεν χρειάζεται. Βάλε παίχτες μέσα να τρέχουν. Ας μην ξέρουν μπάλα. Μόνο να τρέχουν, να τους κουράσουν. Αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να τρέχουν, ναι, να τους κουράσουν. Δεν είχε τρεξίματα καθόλου. Με Μαουρίσιο, με Ελκαντουρί, με Μίσιτσα. Δηλαδή ένα κέντρο το οποίο. Όταν πετάει την μπάλα του Καντουρί και σκέφτεται να τρέξει ή να μην τρέξει, αυτό ξέρεις τι είναι. Το έχεις χάσει το παιχνίδι. Έγινε, Άκη. Σε ευχαριστώ, φίλε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους. Σήμερα μέρες τέτοιες που είναι δύσκολες για τις γραμμές, που είπατε την άποψή σας χωρίς να χρειαστεί να κόψουμε κανέναν. Αυτά θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι.